Η πολεμική επιχείρηση της Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία συνεχίζεται για έκτη ημέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν, κάνοντας πιο εύκολο το έργο της Τουρκίας, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Δύση. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορεί την Ευρώπη ότι προστατεύει τρομοκράτες επειδή τους ζητούν να σταματήσει τον πόλεμο, ενώ παραλύλησε την επιχείρηση στη Συρία με την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Η Τουρκία με την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης έκανε ένα ζωτικό βήμα, τόσο σημαντικό όσο και η ειρηνική επιχείρηση του 1974 στην Κύπρο. Παράλληλα, η κατάσταση γίνεται πολυπλοκότερη, καθώς οι δυνάμεις του Άσαντ μπήκαν στη συνοριακή πόλη Μανμπίτζ και σύμφωνα με το κρατικό προκτορείο ειδήσεων, ο Συριακός στρατός έχει ήδη πάρει θέση στην πρώτη γραμμή. Ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ρουχάνι, κάλεσε την Τουρκία να διακόψει την επιχείρηση, πραγματοποιώντας το πρώτο του επίσημο σχόλιο από την ημέρα που η Τουρκία άρχισε την επίθεση. Ελπίζουμε η τουρκική κυβέρνηση να μην συνεχίσει αυτό που κάνει, δρώντας έτσι με σοφία και με βάση το συμφέρον της περιοχής. Ελπίζουμε πραγματικά η Τουρκία να σταματήσει αυτή την επιχείρηση. Ο ΟΗΕ από την πλευρά του ανακοίνωσε πως οι εκτοπισμένοι Κούρδοι έχουν ξεπεράσει τους 160.000. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως έρχονται κυρώσεις κατά Τούρκων αξιωματούχων, καθώς και ότι διακόπτονται οι διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με την Τουρκία αξίας 100 δις δολαρίων.